Η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου και ήδη έχει κρεμαστεί από το καμπαναριό το Βαγί, ένα έθιμο το οποίο τηρείται χρόνια τώρα στην Ζάκυνθο και σηματοδοτεί έτσι και το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας. Κύριε Κόκλα, Σάββατο του Λαζάρου σήμερα και είναι σε εξέλιξη προετοιμασία για το κρέμασμα του Βαγιού. Είναι ένα έθιμο μοναδικό και ζακυνθινό. Μάλιστα. Αυτό το έθιμο είναι πάρα πολύ παλιό. Το έχει πάρει ο Αρχιεπίσκοπος Λάτας από τα Ιεροσόλυμα, στη Ζάκυνθο. Και φτιάχνουμε αλογάκια, ήλιους, βαγιοφόρες και βάλουμε και αλυσίδες μέσα στο ναό. Στις 11 η ώρα το πρωί κρεμάστηκε το Βαγί. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, το έθιμο είναι 11 η ώρα το πρωί. Βάζουμε το Βαγί στα καμπαναριά και σημαίνουν όλες οι καμπάνες. Όμως πριν το 1953, οι στοαγίες πάντες το Βαγί το βάζανε τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή της ώρας? Ήταν τοπικό έθιμο και αυτό, έτσι. Πριν το 1953, όταν έγινε ο σεισμός και έπεσε η πόλη, μετά πλέον έπεσε και το καμπαναριό των Αγίων Πάντων. Και τελείωσε το έθιμο. Κάθε 11 η ώρα. Ακριβώς. Τι ακριβώς τώρα βάζετε μέσα στην εκκλησία? Βάζουμε τους ήλιους. Είναι αυτός ο ήλιος, βλέπετε. Αυτό. Είναι με 8 κόμπους. Βέβαια έχει λίγη κούραση, έτσι. Και αυτό είναι όπως στολίζουμε τους ναούς. Αυτή είναι η βαγιοφόρα που τα δίνουμε στους ανθρώπους, στο λαό, μέσα στο ναό. Και αυτά είναι και τα λογάκια, πάλι και αυτά και τα λογάκια τα βάζουμε μέσα στο ναό. Παναγιώτη, και εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βλέπουμε ότι μαθαίνεις την παράδοση και βέβαια είσαι και ένας από εκείνους οι οποίοι έχουν έτσι και το χρέος να τη συνεχίσουν. Βέβαια, εννοείται, όσο μπορούμε βοηθάμε εδώ τον κύριο Νιόνιο Κόκλα. Είμαστε από 5 χρόνων σχεδόν εδώ στην εκκλησία. Μας έχει δείξει και μας έχει μάθει να φτιάχνουμε ήλιους, αλογάκια, βαγιοφόρες. Η κοπέλα που φτιάχνει τα αλογάκια δεν μπορεί, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ο ήλιος φτιάχνεται από 8 κόμπους, όπως σας είπε και ο κύριος Νιόνιος, ο οποίος όπως λέγεται μπλέκεται με ένα μεγάλο και με ένα μικρότερο. Το γυρνάμε γύρω-γύρω και το διπλώνουμε. Κάνουν θηλιές, θα δούμε τώρα εδώ, όπως βλέπετε, κάνει θηλιά εδώ και μπαίνει μια άκρη στην άλλη. Και τραβώντας τις δύο άκρες, σφίγγει και γίνεται ο ήλιος που γίνεται. Και το αντίθετο γίνεται την ώρα του Ευαγγελίου. Όταν λέει με τα βιών και κλάδων, αμέσως ο κόσμος αρπάζει τα βαγιά και τους ήλιους απάνω από τους πολυελαίους και γίνεται χαμός.